Γεια σας! Σήμερα θα σας δείξω μία συνταγή που εσείς μου ζητήσατε και αυτή δεν είναι άλλο από κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Θέλουμε ένα κοτόπουλο κομμένο στα 4, 3 μεγάλες πατάτες κομμένες σε χοντρά κομμάτια, 30 ml ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, κόκκινο πιπέρι γλυκό ή πάπρικα, τριμμένη ρίγανη, κάρι και ξύσμα και χυμό από ένα λεμόνι. Πάμε να το φτιάξουμε! Η διαδικασία είναι πολύ εύκολη και πολύ απλή. Καταρχάς, αν έχετε χρόνο για να το φτιάξετε, καλό είναι να μαρινάρετε το κρέας με αυτά τα μπαχαρικά που έχω μπροστά μου, να τα αφήσετε μία ώρα στο ψυγείο και μετά να το βάλετε να ψηθεί. Αλλιώς, ξεκινάμε παίρνοντας το κοτόπουλο, βάζοντάς το στο ταψί μας. Το δικό μου κοτόπουλο είναι γύρω στα 2 κιλά σε βάρος, οπότε να ξέρετε ότι είναι λίγο μεγάλο, δεν είναι μικρό κοτόπουλο. Λοιπόν, όπως βλέπετε, τώρα θα του ρίξω αλάτι. Το ένα χέρι μου θα ρίχνει τα μπαχαρικά και το άλλο χέρι μου απλά θα γυρνάει το κρέας. Ρίχνουμε αλάτι. Πιπέρι. Πάπρικα. Ρίγανη, κάρι, και θα ρίξω και ξύσμα από το λεμόνι. Θα ρίξω λάδι. Λίγο λάδι. Θα αρχίσω να πασαλίγω το κοτόπουλο να πάει παντού. Το γυρνάω από την άλλη πλευρά. Αλείφω κάθε κομμάτι και το γυρνάω από την άλλη πλευρά. Ξανακάνω πάλι την ίδια διαδικασία και από αυτή την πλευρά, μόνο που δεν βάζω λάδι. Αλείφω καλά τα υλικά μου πάνω. Αν το κοτόπουλο έχει εσοχές, περνάω και από εκεί μέσα το χέρι μου, να πάει και εκεί μέσα. Τώρα, αν έχετε χρόνο, καλό είναι αυτό να το αφήσετε να μαριναριστεί στο ψυγείο μας περίπου μία ώρα πριν το βάλουμε να ψηθεί. Αν δεν έχετε χρόνο, όπως δεν έχουμε περισσότερες μαμάδες, το αφήνουμε στην άκρη και πάμε να φτιάξουμε τις πατάτες μας. Πατάτες. Ρίχνουμε το λάδι, το αλάτι, πιπέρι, πάπρικα, τη ρίγανη και τέλος κάρι. Ρίχνουμε και το ξύσμα και ανακατεύουμε όσο καλά γίνεται. Αφού τις ανακατέψουμε, τις βάζουμε και αυτές στο ταψί μας. Τις βάζουμε ομοιόμορφα να πάνε παντού. Το ίδιο φαγητό μπορείτε να το κάνετε και σε γάστρα. Να το βάλετε στη γάστρα, να κλείσετε τη γάστρα και να το βάλετε. Αλλιώς σε ταψί, όπως κάνω εγώ εδώ. Θα ρίξουμε περίπου 100 ml, μισή κούπα νερό. Και θέλω να ρίξουμε το χυμό από το λεμόνι. Έτοιμο το φαγητό μου, έτοιμο για το φούρνο. Τώρα θα το βάλουμε στο φούρνο, σε προθερμασμένο φούρνο, στους 190 βαθμούς στον αέρα ή στους 200 βαθμούς στις αντιστάσεις. Θα το βάλουμε για περίπου μια μισή ώρα. Το ψήσιμο έχει να κάνει με το πόσα κιλά είναι το κοτόπουλό μας, αν είναι πολύ μεγάλο ή είναι μικρό. Αλλά μια μισή ώρα τη θέλει σίγουρα. Οπότε πάμε να το βάλουμε. Και όπως βλέπετε, μετά από μία ώρα και 45 λεπτά ψησίματος περίπου, το κοτόπουλο είναι έτοιμο. Είναι πολύ ζουμερό, πολύ νόστιμο, πολύ εύκολο. Ένας εύκολος τρόπος για να το φτιάξετε, συνήθως έτσι το μαγειρεύω εγώ. Μπορείτε να το δοκιμάσετε, τα ακριβή υλικά του είναι γραμμένα στην περιγραφή και στα σχόλια του βίντεο.
Περιμένω τα σχόλια και τις εντυπώσεις σας. Περιμένω τις φωτογραφίες σας στο Instagram, στο λογαριασμό μου, απλές συνταγές by Σωτηρία Μορ. Και αν το φτιάξετε, σας εύχομαι καλή επιτυχία!